έχουμε ετοιμάσει μέσα στο σπίτι του Big Brother. Το Σάββατο είναι μια καθοριστική μέρα για όλους, και τους συγκάτοικους αλλά και τους τηλεθεατές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Σάββατο δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πάρα πολλά πράγματα, τι συνέβη μέσα στο σπίτι. Αλλά θα την έχουμε όμως την ευκαιρία τώρα για να δούμε τι διεμήφθη μεταξύ Στέλλας, αν δεν κάνω λάθος, και Αλέξη. Το τι συμβαίνει με τη Στέλλα και τον Αλέξη, το έχω καταλάβει? Δεν το έχω καταλάβει? Το έχω καταλάβει. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πώ λέει? Νύχτα μένει. Κυριακή. Το χειρότερο είναι εδώ. Εγώ εκεί δεν μπορώ. Μάλλον δεν το δούλεψε όσο το δούλεψα εγώ. Όχι, μάλλον δεν το δουλεύει καλά όσο εγώ. Γιατί γκρούβα με πάνω σαν Κρίστε. Νιώθω ένα κρύο. Κρύο? Ναι. Ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα. Θέλεις μία είναι πάνω, μία είναι κάτω. Μπορεί να την πες στο ένα. Καλά τώρα. Τι καλά. Ξέρεις πως βάζαμε και πόσο μάλλον, τώρα δεν θέλουμε να γίνει τίποτα. Ναι, αλλά... Απλά τις γύρισε, ξέρω εγώ. Ωραία, Αλέξη, πω, είσαι χαζός ή το παίζεις? Τίποτα το δύο. Δεν υπήρχε τίποτα ζεστό για να υπάρχει κάτι κρύο τώρα. Και δεύτερον, καταρχήν το ζεστό εσύ το λαμβάνεις τελείως διαφορετικά από το λαμβάνω εγώ. Δεν σου λέω κάτι καυτό. Ούτε κάνεις. Μπορεί να ήταν και κάτι φιλικό πλέον όμως. Αλλά εντάξει, τώρα δεν βλέπεις κάποια διαφορά? Δεν είναι, δεν ξέρουμε γιατί. Πραγματικά, τις υπολογίες? Τις υπολογίες? Ναι. Τι έχει αλλάξει τις τελευταίες μέρες? Θα μάθω. Μην πεις τίποτα. Ωραία. Τι έχεις μαζί μου? Δεν έχω κάτι μαζί σου. Μην με τα σώματα, μα δεν λέμε σε μάλλον ποτέ. Στις τρεις τελευταίες μέρες εσύ λες και έχει μπει ο βόρειος πόλος ανάμεσά μας. Και δεν έχω κάνει και τίποτα σε αυτό το θέμα. Τι έχει γίνει που να μου εξηγήσεις? Δεν έχει γίνει κάτι, αγάπη μου γλυκιά. Απλώς δεν έχω την καλύτερη διάθεση. Σώματα δεν έχω επιμεθέσει, ναι. Εγώ έτσι πιστεύω. Τουλάχιστον και το πώς έχω φερθεί, ό,τι σου έχω πει, σου το έχω πει και ξέρει πάρα πολύ καλά και μέχρι που έχω φτάσει και στα έχω πει. Αρχίζω και δεν σου έχω πει στο σύνδεσμο, το έχει καταλάβει αυτό. Ναι, από τι όμως? Δεν ξέρω γιατί, μου το βγάζει. Μα χαζό, δεν ξέρω. Μερικέ φορέ προκαλούνται, αγάπη μου γλυκιά, τι να σου κάνω, εγώ έτσι νιώθω. Και ώρες νομίζω ότι έρχεσαι και σαν να μου ρίχνει τα μάτια και λέω. Hey. Τι να κάνω? Ναι, ώρες αισθάνομαι. Τα μάτια σε ποιο, για δεν ξέρω. Ώρες αισθάνομαι ότι το ενδιαφέρον είναι τελείω fake. Αγάπη μου γλυκιά, έτσι νιώθω, καταλαβαίνεις, ότι δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ και εμένα ή όχι. Έλα, το λόγο δεν μου βρεις. Μα δεν, σου είπα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έτσι νιώθω. Είναι τόσο λίγοι, τόσο λίγοι οι άνθρωποι εδώ μέσα. Μα είσαι κλεισμένος, δεν κυδεύεις, που... δεν μα δεν είναι αυτό που δεν είναι αυτό. Ότι είναι τόσο λίγοι που μπορείς να είσαι ο εαυτός σου και να είσαι ειλικρινής και να έχεις μια αληθινή σχέση, τέλος πάντων, καταλαβες, που όταν φεύγει, λες τώρα τι θα κάνω. Φαντάζομαι δηλαδή, έτσι. Δηλαδή δεν καταλάβαινα. Άμα έβλεπα κάποιον και ήταν συναχωρημένος, που λέω τι κάνει, ξέρεις, ας πούμε, να το δεις ένα μήνα πήγε, κατάλαβες. Τώρα καταλαβαίνω. Τώρα καταλαβαίνω τη δυσκολία και όλα αυτά. Είδες, απ' έξω πως είναι. Ε? Απ' έξω φαίνεται όλα καλά, μέσα είναι δύσκολο. Δεν σου έχω εμπιστοσύνη καθόλου. Γιατί? Πρώτον. Α, δεν. Τα... Αλλοιώνεσαι. Δεύτερον. Όταν καθαρίζει το τοπίο, έρχεσαι και μου σκυλομουργάσαι και μου τρίβεσαι. Τρίτον, σου δώσα ποτέ εγώ το δικαίωμα ότι εσύ, εμένα, μπορείς να με κοροϊδέψεις? Όχι, δεν το κάνω νομίζω. Κάνεις λάθος. Τέταρτον, αλλοιώθηκε η συμπεριφορά σου με τον Μπουμπή και η Χριστίνα. Φου, ήμουν σίγουρος, θα το πεις. Περίμενε, δεν τελείωσα. Δεν έχω πράγμα με την κοπελιά, η κοπελιά φαίνεται ότι είναι χρυσάφι. Όταν έρχεσαι και μου σκυλαμουργάσαι, που σου λέγεις εσύ με τρίβεσαι, είναι όταν το τοπίο είναι καθαρό και δεν είναι πουθενά να μας εμπλέπει η Χριστίνα. Θεωρώ ότι για μένα είσαι το είδος του άντρα το οποίο δεν μπορεί να με κοροϊδέψει και το έχω ούτε καν για πρωινό.